Πολύ καλημέρα σας. Το όνομά μου είναι ο Ντανιήλ Αναστάσιος, είμαι ο ιδιοκτήτης του Ηνωμίου. Είμαι ένας μετανάστης του Νυφό Χριστού. Είχα φύγει από το Φάρμακα το 1960. Πήγα στην Ιταλία, 16 χρονών. Πήγα τη μάνα μου, αδέρφια μου, πήγα να δούμε τον πατέρα μας που είχε φύγει τότε στην Αυστραλία για μετανάστευση, που τότε ήταν από το 13 και τότε είχε χάσει τα λεφτά του και έτρεχε να μην πηγαίνει. Πήγα στην Αυστραλία το 1968 και μετά την πέρα στην Αφρική, γιατί οι κουνιάδες μου ήταν στην Αφρική. Και έτσι η γυναίκα μου θα την πήγαινε στην Αφρική με την κορούλα μου. Και έτσι από το 1968 μέχρι πριν 10 χρόνια ήμουν στην Αφρική. Μετά από 50 χρόνια ήρθα στο Φαρμακά για να συναντήσω κάτι που είχα αφήσει όταν ήμουν 16 χρονών. Τα αμπελάκια που μας έβαλαν, που μας εβασανίζαν, τότε για μένα τα μπέλια ήταν ένα βάσανο, νόμιζα. Μετά που πας στο εξωτερικό και αρχίσεις να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, τι θα έρθει το ίδιο με τον Βασίλειο, να κοιτάξω το κάτι για να ζήσω τα απόλυτα μου χρόνια. Για να καταλάβετε, είμαι πολύ μικρός, είμαι 75 χρονών. Εγώ πολύ αργά άρχισα, αλλά δεν πειράζει. Αυτή τη δουλειά την άρχισα πριν 5 χρόνια. Πριν 5 χρόνια είχα στο χωριό και πήγαμε να φτιάξουμε μπέλια τα οποία ήταν καταγεγμένα για χρόνια από τα Αμερικά, τα οποία οι συγγενεί μα τα αφήσανε, οι χωριανοί, να παρέλθουμε εδώ λίγο κάτω να μένουν, να δούμε τι πέρα από αυτό με τι ντομάτε. Είναι κάποια μπέλια τα οποία τα βλέπετε με τα χόρτα, βραμούς, είχαμε εργάτες, γινόταν μια αναγέννηση στον αμπελιό, η οποία μπορεί να δείτε δίπλα, μετά πως είχε καθαριστεί το αμπέλι. Εδώ πέρα εδώ δεν είναι τυχαία, δεν πήγαμε στο εξώπεδο για να κάνουμε πίκνικ, απλώς είναι ένα ύψος το οποίο είναι 1350 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, υψόμετρο τα αμπέλια μας, και το μεσημεράκι μου θύμιζαν αυτά τα ωραία, τα λέγαμε πίνεις, καθόμαστε να μπουκώσουμε ή να μεσομερκάσουμε, το λέγαμε τότε. Λοιπόν, αυτές οι εικόνες δεν τις αγοράζεις σήμερα, ούτε τις ξαναφτιάχνεις. Εδώ πέρα παρακάτω έχω μια άλλη εικόνα, βλέπεις γρήγορες ή ο καθένας έχει δική του style εκεί πέρα εκεί. Έτσι ξεκίνησα πριν 5 χρόνια για να φτιάξουμε αυτές τις πράσινες μονοπλαγιές που βλέπετε σήμερα. Αυτές οι πράσινες μονοπλαγιές είναι 220 σκάλες, αρκετά μπέλια. Εντάξει, είναι δικά μας τα περισσότερα, αλλά τα περισσότερα μας τα δώσανε οι χωριανοί. Καλέσαμε ένα μύτι στο εστιατόριο μια φορά και σου είπα, παιδιά, να ενωθούν όλοι μαζί. Τι πάθαμε. Όταν τελειώσαμε και φάγαμε, λέει, πάρτε το αμπέλι μου, πάρτε το δικό μου, πάρτε το δικό μου. Και έτσι καταφτάσαμε και γίναμε το πρώτο να φέρετε. Έχουμε όπως είπαμε 220 σκάλες, αμπέλια, υψόμετρο 1350 θα ξαναπούμε. Έχουμε ένα κλίμα το οποίο στην Γαλλία το λέμε Terroir. Terroir είναι, είναι η περιοχή, είναι το ύψωμα, το πέτρωμα και αυτά. Εμείς τα έχουμε όλα σε αυτό το μέρος εδώ πέρα. Υπάρχουν αμπέλια του είδους. Σήμερα καλλιεργούμε δύο ποικιλίες. Το άσπρο, το οποίο είναι το ξυνιστέρι, είναι μοναδικό στην Κύπρο, υπάρχει μόνο, δεν υπάρχει ένα άλλο ξυνιστέρι. Το μαύρο το απελίσιμο είναι 6.000 χρόνια μέσα μας. Το οποίο από εκεί ξεκινά και η μαγαρία μας και όλα τα άξιδες που είχαμε. Τι είχε γίνει πριν μια μοσπεταρχία, είχαμε έρθει από την Γαλλία, τότε ο κ. Βασιλείου να πήρε την φορμάτη, δεν πειράζει ο καθένας, είπε αυτό να βοηθήσει λίγο τους φαρμακέδες, και του λέει θα βγάλετε τα μπέλια και σας δώσω επικοινήσεις μέσα από την Ευρώπη. Λες, θα παίρνουμε στην Ευρώπη, λες, θα πρέπει να μιλάμε γαλλικά και ευρωπαϊκά. Και νομίζω θα τις αλλάζαμε τα μπέλια μας. Τι ήταν έτσι. Εντάξει, σε πολλές περιοχές τα μπέλια εντοκιμήσανε, έχουμε και τα ειδομία στην Κύπρο, 50 ειδομία, αλλά τα παραδοσιακά που έχουμε σήμερα εμείς στο παραδό και το εξόμητρο, πάρα πολύ ολίγοι το έχουμε. Εμείς αποφασίσαμε και πάμε με τα δύο παραδοσιακά. Γιατί πάμε τα δύο παραδοσιακά, σας εξηγήσω σε λίγο.
Πρώτα πρώτα είναι άνευρα τα παιδιά μας. Άνευρα δεν ποτίζονται. Δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας όπως δεν είναι στην παιδιά. Και έτσι έχουμε ένα υψόμετρο το οποίο είναι δύσκολο να το καλλιεργάς, αλλά είναι ευχάριστο, κοστίζει περισσότερο όπως το καλλιεργάς. Βάζεις καλύτερο κρασί. Το σταυροταμπέντε τα δικά μας είναι pop, είναι protected. Όπως το φανούλι είναι τα παιδιά τα δικά μας. Εμείς δεν διόμαστε να βγάλουμε 1000 μπουκάλες στο σκάλα, 300-350. Η κουτζούμπα μας πρέπει να έχει 10 με 15 μάξιμο κλειζόπαινο. Δεν θα έχει 30-40, γιατί δεν τα αποτύχουμε. Και έτσι αποτύχουμε να δεις την ποιότητα του κρασού που βγαίνει. Κρέτα κρασού, ναι, το 15-16 ξεκινήσαμε. Είχαμε πάρει 2 μπουκάλες τότε, τη Μονοπλαγιά και την Αξιά και πήραμε ένα εξειδιστέρι, το άλλο είναι μάλλον. Και πήγαμε στη Βιέννη. Η Βιέννη ήταν ένα χωριό το οποίο ήταν 100 και 112.000 μπουκάλες από όλο τον κόσμο και μας δώσανε 2 αγγελμεταλλεία. Εγώ τότε αισθάνθηκα ότι πέταγα πάνω από αυτούς, γιατί είχα πάρει σε αυτό το μέρος. Αλλά δεν ήταν αυτό. Κατάλαβα ότι τα μπέντε μας έχουν υψηλές περιοχές, καλού εδάφους. Το κλίμα μας και μας έδωσε ένα encouragement και προχωρήσαμε με τα υπόλοιπα που έχουμε σήμερα. Έχουμε, όπως είπαμε, αυτές τις 220 σκάλες. Φτάζουμε 70-75, οπότε έχουμε καβάσει πιο πολύ τόνους κρασί, σοδιά. Και θα κάνουμε 60.000 κάτω στο χρόνο, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να τις πουλήσουμε στην περιοχή μας. Το πιο πολύ κρασί το πουλάμε εδώ πέρα, έρχεται ο κόσμος και πίνει και αγοράζει μαζί, γιατί η πραγματικότητα δεν θέλαμε να ξεφτυλάμε το κρασί μας με φτηνές τιμές, ούτε με 50, ούτε με 2, ούτε με 3, δεν αξίζει τον κόπο. Θέλουμε να καταφέρνουμε και έχουμε μια ροή κόσμου που έρχεται εδώ πέρα εδώ, τα Σαββατοκυριακά, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μια καλή κουζίνα, και τρώτε το φαγητό μας και πίνετε το κρασί μας. Βλέπουμε τη μεγαλυμάκια μας που έχουμε κάτω, τις κορτούλες μας, τα πανταχωνιά, μικρή φάρμα στο βουνό. Λοιπόν, τα μπέντε μας έχουμε... Η Λαξά είναι μια περιοχή, είναι αυτό το βουνό που βλέπετε εκεί πέρα, το οποίο έχει ένα υψόμετρο 1250 τα δυο ψηλά μπέντε τα δικά μας. Η μύτη δεν την έχω βγάλει, δεν μπορούσε την έχω βγάλει, δεν στο φακό. Λοιπόν, αυτή η μεριά είναι οι τελευταίες ακτίνες ηλίου που πέφτουν στο τόπο σου. Σου έχει μια ηλιοφάνεια από το πρωί στις 8 και λίγο πιο μπροστά μέχρι τις 7.30-8 τώρα που μπαίνει ο ήλιος και είναι μέσα στα μπέλη. Αυτό το πιο ακτό μας κρασί έχει 14%, είναι η μάνα του κρασιού και το έχουμε μεγάλη αγαπή. Όπως είπαμε, πήραμε ένα βραβείο στην Βιέννη. Δίπλα έχουμε το Πρωτάρι, το οποίο το Πρωτάρι να πραγματικάστηκα το πρώτο κρασί που ξεκινήσαμε. Φτιάξαμε ένα κρασί τότε, ούτε είναι νόμος, είχα ούτε τίποτα. Μόνο του έκανα χημίας, πήρα όλα τα σταυρά μέτρα χοντρατό και έφτιαξα ένα τουλούμ τουλούμ και πραγματικό της έκανα ένα κρασί πολύ καλής περιοχής στο Πρωτάρι. Ήταν ελαφρύ κρασί, δεν ήξερα πολλά, αλλά μου βγήκε καλούσιμο. Στη Γαλλία έχουμε το Μποζουλέ. Το Μποζουλέ είναι ένα κρασί φρέσκο το οποίο βγαίνει, το στέλνει σε όλο τον κόσμο. Δεν είχε όπως κοπάρει στον αυτό το παραδό, γιατί πρέπει να το πτύζει γρήγορα, γιατί το κίνδυνο θα χαλάσει. Τούτο εδώ το καθιερώσαμε τώρα κάθε χρόνο. Θα βγαίνει κάθε χρόνο, αρχές του χρόνου, και θα πάτε πάνω να δοκιμάσετε. Ο Ντίνα θα σας δώσει του 19, 20, του 19 δεν είναι. Το 19 θα σας δώσει να δείτε να προλάβει πραγματικά είναι ένας χυμός selected από περιοχές οι οποίες δεν είναι είναι πολυδιαφάνεια ή διαφάνεια ή πολυαγροτικά έχουν διαλέγουμε, κάνουμε πλέον, έχουμε περίπου 60-70 μπένια στο να διαλέξουμε από αυτές τις περιοχές για να φτιάξουμε τα κρασά μας. Και τούτο κρασί πήγε αυτό στη σειρά. Εδώ, Mr. Dylan,
Ένα ροζέ δεν έχω, θέλουμε ένα ροζέ γρήγορα. Έχουμε ένα ροζέ, θα μας το φέρουμε τώρα να το δούμε, το οποίο είναι το μοναδικό ροζέ. Το ροζέ είναι ένα γνήσιο ροζέ, το οποίο πραγματικά το ροζέ είναι ένα βγαίνει από τα μαύρα στα φύλλα του ροζέ. Για το λόγο, και αυτό το λέμε ένα γνήσιο, συνήθως τα ροζέ κρασιά βγαίνουν, είναι λίγο από ένα, λίγο από το άλλο, μπερδεύουν άσπρα με μαύρα και πάνε να ξεγελάσουν και λένε είναι γυναικείο πιο το. Αυτό εγώ δεν το θέλω να το δεχτώ. Το ροζέ είναι ένα γερό κρασί και αυτό. Είναι 14 βαθμών το ροζέ, είναι ένα πολύ γνήσιο κρασί. Θα ήθελα να ρωτήσω το κρασί, το σταφύλι, πού έχει το χρώμα, το μάλλον το σταφύλι. Πού βρίσκει το χρώμα, το μάλλον το σταφύλι. Είναι πάρα πολύ σκόνη που δεν γνωρίζει αυτό. Γι' αυτό η φλούδα, όταν να αλέσουμε τα σταφύλια μας και να πάμε σε ένα εινοποιητή, αυτοί λέγονται εινοποιητές στα μεγάλα παλένια που λέμε εδώ πέρα. Θα φτιάξουμε σε 8 ώρες που θα αφήσουμε τη φλούδα μαζί με τους χυμούς, θα μας δώσει το ροζέ που θα μας φέρει ο Ντίνας σε λίγο, το οποίο είναι πριν 2,5 χρόνια πήραμε χρυσό παλιά στη Θεσσαλονίκη. Και ένα από τα κυρίως χαρακτηριστικά του ήταν, επειδή αλλάξαμε το χρώμα, το κάναμε πιο απανό. Από τα παλιά χρόνια πιάσαμε την ιατάφυλλα. Δεν σε έπιασε την ιατάφυλλα να βάζει στο, πώς το λέμε, το μαχαλεμί. Λοιπόν, το ροζέ μας αυτό είναι πραγματικά χρυσό βραβείο στη Θεσσαλονίκη και για μας ήταν ένα σοκ. Δηλαδή δεν περιμέναμε. Εντάξει. Λοιπόν, τι είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, το ροζέ, το οποίο έχει φυστήρι χρώμα, σύννεμον, χάλα, και το ονομάσαμε και Θεόνι. Θεόνι, το όνομα τη γυναίκα μου. Άμα να πα κάτω, είναι στην ηρωίνα σου πολλά χρόνια, στην παντρεμένη πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια σου πέφτει. 25. 25, δεν θα το στηρίξει. Εντάξει, μου και είναι 55. Λοιπόν, δεν θα το στηρίξει. Λοιπόν, και είπα ρε κάτσε ρε, πρέπει να κάνουμε και ένα χρώμα. Έλα παντά, για σένα μιλάμε. Λοιπόν, να βγάλουμε και ένα όνομα. Έλα από εδώ, κύριε Αφού, σε παρακαλώ. Θα δει το φακό τώρα. Με χωρίς μάσκα. Έλα στη μάσκα το λίγο, μας πέρασε. Κυρία Θεόνη, βλέπετε, το κρασί το βγάλαμε. Είναι όταν πάνε τις πάνε, δεν τις πάνε. Κάτα το κρασί στο κουτραπί. Κυρία Θεόνη είναι καναμαρούν. Λοιπόν, την πήρα στην Αυστραλία, πήρα μια γραφική που ακούσατε και την έφερα στο φαρμακά και είναι φαρμακιώτησα. Είναι μια αξιολογό. Όταν η κυρία, στα 55 της ένα καταλάβει, πήρε και πήρε δύο την κρίση. Psychology και εγκληματόλογος για να με καταλαβαίνει, αλλά ακόμα δεν είναι. Μετά από αυτό είπαμε να φτιάξουμε έναν τάνιο, δεν παραδείγματι το τάνιο, εγώ δεν μπορώ να φτιάξω ένα κρασί με τάνιο. Όταν φτιάξαμε αυτό το κρασί εδώ, αυτό το κρασί γίνεται από μαύρα σταφύλια. Δηλαδή, αυτό γίνεται σε αυτό. Αυτό είναι το Blanc de Noir Daniel. Το Blanc de Noir Daniel είναι ένα άσπρο κρασί από μαύρα σταφύλια. Από εδώ. Πρώτη φορά στην Κύπρο, στην Νότιο Αφρική που ήμουν, το είχαμε. Στην Ευρώπη, 2-3 το βγάζουν, στην Αυστραλία λίγο. Είναι ένα κρασί το οποίο πίνεις, αντέχει σαν το πάνω. Έχει ένα ωραίο, ένα ωραίο προς τα κάτω κάθοδο, όταν το πίνεις δεν λέει πλου 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 και πάει κάτω το αισθάνεσαι. Και είναι 14 βαθμό. Και αυτό εξίσου ένα καλό κρασί. Ένα, δύο,
Από το ροζεράνο στο φάσο. Το λοιπόν. 3-4 και έχουμε το late harvest. Το late harvest, θα το πιστέψετε, είναι ένα κρασί ημίγλυκο, από χαλασμένα σταφή. Το έτσι... Αραμένα. Χαλασμένα. Είναι από πραγματικό της, όταν χαλάσουν με τα αναρθή τα σταφύλια, τότε βγάζουν τα αρωματά τους. Είχε ρίξει χαλάδι στην περιοχή, ήταν πέρσι πρόβεση, δεν πέρσι πρόβεση, και δεν μαζέψαμε ούτε ένα κρίση. Θύμωσα, τα άφησα πάνω, πήγα πάνω τη στο ψηλό μπρο στην Αξά, λέγεται Σελιδονόμουτι. Και από εκεί στέλνω τις, τα μηνύματά μου με τον Θεούλη, μιλάμε που την επικοινωνάμε. Και του είπα ότι, τι έγινε ρε παππού, ας κατάστρεψε το φέρνο σου. Και μου λέει, Δανίλ, πήγαινε με σωστά μέρη και κάτι θα βρεις. Όταν πήγα που είδαμε τα μονάρια που είχαν μείνει και δάκωσα σε μια αρώμα να φάω, κατάλαβα ότι πρόκειται μέρη κρασού, το οποίο είχα γευτεί στα μικρά μου χρόνια, έκλεβα του παππού και ένα ποτηράκι για να δω τι έκανε ο παππούς. Τον έκανε που προηγόταν και ήταν πραγματικά αυτή η ουσία του παππού για χρόνια. Και βγάλαμε αυτό το κρασί. Σήμερα πραγματικά, ρε παιδιά, είναι ένα τραγαπημένο κρασί. Είναι ενήλικο, έχει αρώματα μέσα που δεν μπορεί να φανταστείς και έτσι καλύπτουμε μια σειρά από 1, 2, 3, 4, 5 κρασά από ένα μαύρο αμπελόνι. Και στην ώρα σου δώσε ένα μαύρο αμπελόνι. Τα παλιά χρόνια η κουμανταρία και μέχρι σήμερα, η πρώτη κουμανταρία που βγήκε στον κόσμο και το πρώτο label που είχε μια κουμανταρία, ήταν η κουμανταρία. Έτσι λέει. Κουμανταρία ήταν το πρώτο label που βγήκε στον κόσμο. Δώσαμε τα φώτα του κόσμου και εμείς είπαμε την κουμανταρία που στεμόξαμε σε ένα μέρος της Κύπρου και το βγάζουμε με ρυθμίσεις για ορισμένες. Λάθος. Μπορούμε να κάνουμε πολλά τέτοια. Anyway, θα σας πω λίγο για το μαύρο. Το μαύρο το δικό μας το πήραν οι Γάλλοι το 1970 χρόνια. Στην Ευρώπη υπήρχε τότε φιλοξέρα στα ξερά μέλια και στην Κύπρο πραγματικά αυτά τα δύο απέχανε. Ήρθα στην Κύπρο οι Γάλλοι και πήραν το μαύρο. Και του δώσαμε ένα όνομα Νικρέτ. Μαύρο από το Νίκρο Νικρέτ. Μέχρι σήμερα υπάρχει μέσα στην Ευρωπαία, θα δείτε, υπάρχει στα τσέπα το μαύρο, το απελήσιμο από την Κυπριακή προελεύσεω. Πήγε στη Γαλλία, του αλλάξα τα φώτα, κάνε 7-8 εμβολιασμού, 10-15 και μέρα 10-12 διαφορετικά Νικρέτ μαύρα. Έχουμε τα μηνό, τα καμπερνέ, τα σειρά και γεννήσαμε με διαφορετικά χρώματα. Δεν έχω να σου πω ότι ναι, η Κύπρος γέννησε το κρασί, ναι, ναι. Η Κύπρος από κοντά, σε 6.000 χρόνια, να πάμε πίσω. Και ανθρώποι το λένε μέχρι σήμερα. Και θα είναι εμείς και καταστρέψαμε τις περιοχές μας, να φυτέψουμε εκεί τους αμπελόνες. Ευτυχώς, στο χωριό μας υπήρχαν φτωχοί άνθρωποι. Και οι φτωχοί δεν πήραν τα λεφτά να πάνε τα πίνα, δεν πήραν τίποτα άλλο να δουλεύουν μετά. Και έτσι τα φυλάξαμε. Γιατί αν βγάζανε αυτό το μπέλι, πώς θα το ποδίζανε όσο να φυλάγανε. Έτσι το πράγμα έμεινε έτσι. Αυτά έχουμε σήμερα στην περιοχή μας. Έχουμε μέχρι 700 σκάλες, αμπέλια, της ίδιας περιοχής. Σήμερα αρκετοί του συνοδοποιούς φυλαίγουν και ξυπιστέρια και μαύρα. Το μαύρο το αμπελίσιμο τα βγάλαμε την Αξά. Μας δώσανε βραβείο και να μας βάλει το έχουμε πάνω ανεμόρυσης. Και πρώτη φορά ρε που βγήκε ρε η μαύρο κρασί από μαύρα στα φιλιά από το μαύρο αμπελίσιο. Δεν είναι διαφορετικό, είμαστε στην Κύπρο. Εντάξει, το κουταλόγωσα μας και τι χωριάτες το παίρνανε σαν πιθαρίσω κρασί, το πουλάγανε ένα-δυο μήνες και μετά, όποια δεν ζέστη το καλοκαίρι, τελείωσε.
Ξέχασα να σας πω ότι θα δείτε λίγο παραπέρα. Εφέτος είχαμε κάνει την πρώτη μας κίνηση για κρασί από τη Θάλια, το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία. Έχουμε βγάλει πολύ λίγες μπουκάλες εφέτος, αλλά τον χρόνο θα γεμίσουμε τον τόπο. Έχουμε 10-15 πιθάρια, θα δείτε μετά, θα μπουν στο σύστημα εδώ πέρα. Μιλάμε τώρα για άλλο κρασί. Πίσω στην παράδοση, ένα άλλο κρασί το οποίο είναι πραγματικά το προτάρι που θα πείτε από πάει περίπου αυτά που θα δώσουμε. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο με τα κρασιά μας. Τι άλλο θα σας πω, είπαμε για το μάλλον το περίσσιμο. Α, είπαμε ότι είναι άνετρα. Το άνετρα δεν ξέρω. Είπαμε εδώ πέρα, έχουμε ότι είμαστε λόγω του υψόμετρου. Έχουμε τελείες θεϊκές βοήθειες. Το πιστεύω ότι είναι πλάχη. Αλλά τα ερμηνεύω έτσι, αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Τις νυχτερινές ώρες που το θερμοκρασία ανεβαίνει στα υψηλά και έχουμε εδώ πέρα τη νύχτα έχουμε μια 12, 13, 14, 11 μερών του ψωμέτρους, μια υγροποίηση του κύματος στα σκόρκετα και αυτή λέγεται όχι ομίχνη ούτε καταχνιά, είναι μια δροσούλα το πρωί να πάρουμε στα μέλη. Σε ακουμπάει. Το λοιπόν και αυτό είναι το ροδόσταμα που παίρνει το κρασί του στα φίλη μας και το παίρνει μας τη νύχτα και ζήτη να τσιγάρει πράσινο. Η υγεία, κοιτάξτε τη υγεία εδώ πέρα στη γωνιά, θα δούμε ότι είναι πετρόλες. Έχουν όμως βρύζες οι οποίες προχωράνε κάτω για να βρούνε λίγη υγρασία. Και αυτό είναι καλό γιατί συναντάνε μέταλλα και άλλα είδη ότι έχει το έδαφος. Αυτό έχουν ένα διαφορετικό κρασί και το πιστεύω, το εννοώ και αυτό που κάνω το αγαπάω και ούτε πουλάμε πιέστε κρασί όσο θέλετε το δικό μας. Δεν μπορείτε να ούτε να μυθίσετε ούτε να έχετε παπαλάς την άλλη μέρα. Παπαλάς είναι μια λέξη αφρικάνικη που θα πω και πέρα την άλλη Αφρική. Είναι ο μετέφερος. Το πίνουν οι ελέφαντες, έχει ένα δέντρο μεγάλο το οποίο έχει κάτι φρούτα και τα τρώνε και λένε, το φάνε, δεν κάνουν, λένε και έχουμε το ελέφαντα αυτό το λικέρ σήμερα και από τι λέξει το παπαράς, παπαράς. Λοιπόν, από τα ζήμερα που παραμένουν από τα μέλια μας, από τα φύλλα μας, θα σας δείξω έξω του παππού ένα παλιό ενοπείο, το οποίο ενοπείο, θα το δείτε πως είναι παλιό. Το παλιό ενοπείο ήταν μια αλέστρα και λίγα πιθάρια και μια θερασία. Το οποίο από τη ζημανία, από τα ζήμερα πια είναι ζημανία. Μετά θα σας δείξω και ένα απόσταλμα, ένα αποσταχτήρα από εκεί μέσα, πιο μοντέρνο, πιο ενδιαφέρον για τον κόσμο, πιο καθαρό ενόπλημα να μας βγάζει και θα σας πω γιατί κάναμε την τσιμανία μας και την κάναμε στάλα στάλα. Δεν έχουμε τσιμανία, έχουμε στάλα στάλα. Είναι ένα απόσταγμα το οποίο είναι πιο υψηλής περιοχής, εγώ να το λέω τσιμανία. Η τσιμανία είναι κάτι με τα παλιά λαμπίκους που είχαν οι χωριανοί και βγάζουν εκεί πέρα εκεί, βάζουν και το πρώτο, βάζουν και το τελευταίο και την πουλάνε στη μαρκέτα και λέει αυτή είναι η Ισπανία. Η Ισπανία, άμα δεν την κοιτάξεις, αγοράζουν με φενόλι, με φενόλι, με φενόλι, με φενόλι στα πόδια. Στο χωριό μας έχουμε και τους τυφλούς, σε πάρα πολλά χωριά. Και ζούμε όχι, θα δεν ήταν, αλλά δεν ζούμε να γίνουμε. Εντάξει, η Ισπανία μας θα τη δείτε, θα τη γευτείτε και θα πάμε και θα στάρα στάρα. Να πάμε τώρα να δούμε λίγο το παππού το οικοτοπίο και θα δείτε μέσα από το στακτήρα και θα πάτε να σας δώσω τύρα να δοκιμάσετε αυτά που είχαμε πει.